Δεν υπάρχουν καλά. Χρονιά υπάρχουν. Δεν πηγαίνουμε. Μέχρι στιγμής έχουν διαγνωστεί 46 περιστατικά γαστρεντερίτιδας και 24 μεριμόξεις του ανώτερου αναπνευστικού. 6 άτομα νοσηλεύονται ανάμεσά τους, ένα βρέφος λίγων ημερών με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία. Με τους ειδικούς ωστόσο να ακούγουν καμπανάκι κινδύνου και για άλλα νοσήματα. Επίσης περιμένουμε και νοσήματα που εντιμούν στην Ελλάδα, που μεταφέρονται μέσα από τα οπτικά όπως είναι τα ποντίκια. Από τα ώρα των ποντικών μπορεί να μολυνθεί ο άνθρωπος με ένα μικρόβιο ιδιαίτερα παθογόνο και λιμωγόνο όπως είναι η λεπτόσπυρα. Μέσα στα σπίτια έχουν μπει φίδια, ποντίκια, αουρέιτς, αρπακουμαρούζες. Όλος ο Θεσσαϊκός κάμπος έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο ζώων. Οι εικόνες προκαλούν τρόμο. Η δυσοσμία είναι έντονη από τη σύψη. Η συλλογή τους για καύση, η ταφή, έχει ξεκινήσει. Για τα αιμοπρόβατα, ο αριθμός που έχει δηλωθεί στον ΕΛΓΑ είναι 38.000 νεκρά ζώα. Ωστόσο, λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που υπάρχει στην πρόσβαση, μόνο το 50% των τροφικών μονάδων, που σημαίνει περίπου 19.000 νεκρά ζώα από τα 38.000. Υπάρχει ειδικός χώρος που έχουμε σκάψει και που μπαίνουν τα ζώα μέσα, όπως λέει το πρωτόκολλο, δηλαδή με, να έχουν μια ασβέστη και μετά τα ζώα και μετά ασβέστη και μετά ένα άλλο για να υπάρχει κάψη. Ωστόσο, σε πολλές περιοχές νεκρά κουφάρια ζώων παραμένουν εκτεθειμένα με τους κατοίκους να ανησυχούν για νέες λοιμώξεις. Έχουμε ζώα, 5.000 νεκρά ζώα που είναι σκορπισμένα μέσα στα χωράφια. Περιμετρικά του Παλαμά και μέσα στα χωράφια και παντού. Και μέσα στην πόλη κάποια εικόσιστα που ήταν είναι αρκετά πάρα πολλά. Υπάρχει πρόβλημα συντονισμού. Εμείς είμαστε μόνοι μας εδώ και γενικώς αβοήθητοι. Γύρω στα 700 ζώα είναι νεκρά μέσα στο Σταύρο. Όλη η κατάσταση βρίσκεται κάτω από 1,5 μέτρο νερό ακόμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι ότι ακόμα και να υποχωρήσουν τα νερά, τα ζώα είναι 5 μέρες νεκρά εκεί μέσα. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει με σιγουριά πότε θα υποχωρήσουν τα νερά που καλύπτουν τα πάντα. Πρώτον, το έδαφος το οποίο έχει κορεστεί και δεν μπορεί να απορροφεί σε άλλο νερό. Δεύτερον, το τι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να μπορέσει να διαφύγει το νερό επιφανειακά. Και τρίτον, είναι ο καιρός, ο οποίος είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Αν κάνει ζέστη και έχει και ηλιοφάνεια, τότε θα βοηθήσει την εξάτμιση του νερού. Η λήψη δειγμάτων νερού για να διαπιστωθεί σε ποιες περιοχές είναι κατάλληλο συνεχίζεται. Στην Λάρισα το νερό είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Μπορούμε με το νερό αυτό να το χρησιμοποιήσουμε για να πιούμε, για να κάνουμε μπάνιο, για να μαγειρεύσουμε, να παρασκευάσουμε ποτά, να πλύνουμε λαχανικά. Όταν λέμε ότι το νερό δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση και κατανάλωση, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πόσιμο, δεν μπορούμε λοιπόν να το πιούμε, δεν μπορούμε να βουρτσίσουμε δόντια, δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο με αυτό το νερό. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι όσοι απομακρύνουν λάσπες από τα σπίτια τους, να μην είναι εκτεθειμένο το σώμα τους. Να ενεργοποιηθούν οι υδροφόρες των πολιτών, του στρατού και των διαφόρων κρατικών οργάνων και να μεταφέρουν νερό για λάτρα και για οποιαδήποτε άλλη χρήση σε αυτά μέρη όπου υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. 5 σταθμούς απολύμανσης αίσθησης στη Θεσσαλία λόγους αντιμετώπισης πυρηνικής βιολογικής χημικής άμυνας για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που επιχείρει στην περιοχή, αλλά και για τους πολίτες που μπορεί να γίνει ύστερα από συνεννόηση με τις τοπικές αρχές. Εγώ πιστεύω ότι θα αρχίσουν να φοράμε μάσκες όλοι τώρα, θέλουμε, δεν θέλουμε. Και ακόμα και το νερό που έχουμε 300 μέτρα κάτω που πέρα με το δρογείο το νερό, δεν μπορούμε ούτε και μπάνιο καλό να κάνουμε. Σχετικά με τον κίνδυνο του ιού του δυτικού νήλου στις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας, τοποθετήθηκαν επιπλέον 50 παγίδες και η επιτήρηση και ενδεχόμενη έξαρση των κουνουπιών συνεχίζεται.